Λοιπόν, να έρθουμε σε αυτά τα οποία ρωτάτε και εμείς φροντίζουμε με την βοήθεια των ειδικών να δίνουμε απαντήσεις. Πάρα πολλά μηνύματα από ογκολογικούς ασθενείς, ανθρώπων με καρκίνο δηλαδή, οι οποίοι λένε υπάρχει μια ειδική μέρημνα και πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα παραπάνω εμείς οι ογκολογικοί ασθενείς. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Αθανασιάδη, που είναι παθολόγος, ογκολόγος, διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής Μητέρα. Μητέρα, καλημέρα σας κύριε Αθανασιάδη, καλημέρα γιατρέ μου. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από τον κορονοϊό, κύριε Αθανασιάδη, για τους ασθενείς με καρκίνο? Δεν έχουμε αντικειμενικά στοιχεία, αλλά θεωρούμε ότι ένας ασθενής που είναι σε ενεργό θεραπεία ή κάποιος με μη ελεγχόμενο καρκίνο έχει οπωσδήποτε κάποιο αυξημένο κίνδυνο και θέλει ιδιαίτερες προφυλάξεις. Αντίθετα, οι πιο πολλοί ασθενείς με καρκίνο που είναι εκτός θεραπείας και είναι χωρίς νόσο ή με ελεγχόμενη νόσο, είναι περίπου σαν φυσιολογικοί άνθρωποι. Απλώς πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τον γιατρό τους, γιατί έχουν κάποια νοσοκαταστολή από θεραπείες που πήραν στο παρελθόν. Άρα, γενικά, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, είναι το μήνυμα. Και κάποιοι θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, κάποιοι απλώς θέλουν τα ίδια μέσα επαγρύπνησης που έχουν όλοι οι πολίτες. Άρα δεν επηρεάζεται καθόλου η καθημερινότητά τους, αλλά αυτό που μιλήσατε για την ανοσοκαταστολή, έχουμε πολλά μηνύματα φίλων μας που λένε για μας πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα. Νομίζω πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, όπως επικοινωνούν πολλοί ασθενείς μας. Έτσι, κάποιος που είναι σε χημειοθεραπεία, οπωσδήποτε θέλει ειδική μέρημνα και πρέπει να ξέρει ιδιαίτερα τι κάνει σε περίπτωση πυρετού ή συμπτωμάτων. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει από τον γιατρό του πού κατευθύνεται και πώς. Κάποιος που παίρνει επίσης ανοσοθεραπεία ή στοχευμένη θεραπεία έχει ιδιαίτερους κινδύνους. Όπως σας είπα, αντίθετα, μια γυναίκα που παίρνει ορμονοθεραπεία δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο. Όπως επίσης κάποιος που είναι εκτός θεραπείας και παρακολουθείται, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο που μπορούμε να ανιχνεύσουμε. Απλώς πρέπει να έχει κοντά τον γιατρό του. Αλλά ξέρετε, αυτό μου δημιουργεί το άλλο ερώτημα και δεν ξέρω κατά πόσο στέκει. Ίσως είναι και για σας πολύ σημαντικό η απόφαση που θα πάρετε για κάποιο ασθενή σας, ο οποίος βρίσκεται στην αρχική φάση, στο αρχικό στάδιο. Αν θα πρέπει να ξεκινήσει χημειοθεραπεία, αν θα πρέπει να ξεκινήσει μια θεραπεία, με δεδομένο ότι έχουμε αυτή την πανδημία. Κύριε Παπαδάκη, καθημερινά αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα κρίσης και οι μέρες αυτές είναι κρίσιμες, γιατί εξασκείται η κρίση μας και παίρνουμε κάθε μέρα τέτοιες αποφάσεις. Έτσι, σε κάποιον που παίρνει θεραπεία πρώτης γραμμής και διεκδικεί τη μίαση ή μια μακρά επιβίωση, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε. Πρέπει να πάρουμε όλες τις προφυλάξεις, αλλά να μην τους στερήσουμε το δικαίωμα να κερδίσει τον αγώνα της ζωής του και να συνεχίσει. Σε κάποιον επίσης ο οποίος παίρνει θεραπεία για να μπορέσει να ελέγξει την νόσο του και να κρατήσει μια ποιοτική λειτουργική ζωή, θα πρέπει να μην σταματάμε αυτόματα τη θεραπεία, να εξατομικεύουμε τους κινδύνους, αλλά γενικά πρέπει να συνεχίζουμε. Οι ίδιοι ασθενείς μας λένε ότι δεν θέλουν να σταματήσουν και θέλουν να διεκδικήσουν την πορεία της ζωής τους. Σε κάποιον που παίρνει αγωγή συμπτωμάτων πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ακριβοί και να ελέγχουμε τα συμπτώματα. Τώρα, σε περιπτώσεις που κάποιος παίρνει θεραπεία συντήρησης που είναι ασφαλής, είναι καλύτερα να σταματήσουμε τη θεραπεία. Και είναι καλύτερα να τους ενισχύσουμε λέγοντάς τους ότι μπορούμε να επικοινωνούμε για ό,τι θέλουν. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άστοπο να έρθει στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, πάντα εξατομικεύεται ο κίνδυνος, πάντα εξαρτάται από το πώς πηγαίνει η επιδημία, πάντα εξαρτάται τι ειδικούς κινδύνους έχει ο ασθενής και τι ρήψο κινδυνεύει. Γιατί αν σταματήσεις τη θεραπεία σου, όπως όταν διεκδικείς τη μίαση ή αν παίρνεις θεραπεία μετά το χειρουργείο, όταν είσαι ελεύθερος νόσου, κινδυνεύεις να χάσεις πολλά πράγματα. Άρα πολλές θεραπείες πρέπει να συνεχίζονται. Ξέρετε πόσους ανακουφίζετε. Πόσους ανακουφίζετε με αυτά που λέτε. Και τέλος, γιατρέ μου κύριε Αθανασιάδη, σας δίνει τη δυνατότητα η επιστήμη της ογκολογίας με την εξέλιξή της να έχετε αρκετές επιλογές. Νομίζω έχουμε πια εξατομικευμένη ιατρική και τώρα εδώ παίρνουν μέσα στην επιδημία εξατομικευμένες αποφάσεις. Μερικές φορές το συζητάμε μαζί τους και γενικά η ογκολογία είναι μια μαχητική επιστήμη, είναι μια μαχητική ειδικότητα. Οι ίδιοι ασθενείς μας είναι μαχητικοί ακόμα και αν έχουν κάποιες ευαισθησίες. Γενικά διεκδικούν τη ζωή τους και είναι άνθρωποι όπως εσείς και εγώ. Και πολλοί από αυτούς λειτουργούν και δουλεύουν κανονικά. Άρα πραγματικά έχουμε επιλογές και πρέπει να μην εγκαταλείπουμε καμία επιλογή και κανένα αγώνα που δίνουμε.
Κύριε Αθανασιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, αυτή η μικρή συζήτηση που είχαμε, δεν ξέρετε πόσο ανακούφισε. Βέβαια. Είχαμε πάρα πολλά μηνύματα που αφορούσαν ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτές τις φάσεις που ακριβώς περιγράψατε εσείς. Βοήθησε και η εμπειρία η δική σας. Ήταν ο κύριος Ηλίας Αθανασιάδης. Πριν σας ευχαριστήσω να σας πω ότι πια υπάρχει δυνατότητα και της άειλης συνταγογράφησης. Οι ασθενείς δηλαδή μπορούν να παίρνουν συνταγές χωρίς να σκέπτονται. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω με εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Αθανασιάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με πρόεδρο έχουμε μιλήσει, Αλεξάνδρα.